Η Δημοκρατική Συμπαράταξη τον Ιούνιο του 2017 θα προχωρήσει στο συνέδριό της, το οποίο είναι ανοιχτό, πολιτικό, θεσμικό, συμμετοχικό. Ζητάμε από κάθε πολίτη προοδευτικό της χώρας να έρθει και να συνδιαμορφώσει μαζί μας την πρότασή του για το αύριο της χώρας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει, ξέρετε, στον πυρήνα του προβλήματος τις αιτίες αλλά και τα αποτελέσματα της κρίσης. Και γι' αυτό λοιπόν δίνουν πολύ μεγάλη βαρύτητα, όπως φυσικά θα δώσουμε στη συνέχεια βαρύτητα και στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, με το οποίο προσερχόμαστε με καθαρές λύσεις, καθαρές επιλογές. Δεν θα παίξουμε με τακτικές και μηχανισμούς του παρελθόντος, αλλά με μια απολύτως ανοιχτή διαδικασία, έτσι όπως ακριβώς τη χάραξε Φόφη Γεννηματά, η οποία είναι αποφασισμένη και η οποία πιστεύει κιόλας ακράδαντα ότι όλο αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας θα δώσει απαντήσεις σε αυτό το οποίο ταλανίζει τους Έλληνες πολίτες, την έξοδο από την κρίση. Εκεί δίνουμε εμείς τη βαρύτητά μας και με αυτό το δρόμο θα πορευτούμε. Το ΠΑΣΟΚ τα έχει πάρει τα μηνύματα της κοινωνίας. Τα έχουμε πάρει πολύ καιρό τα μηνύματα αυτά και βλέπετε ότι βήμα-βήμα εδώ και 2 χρόνια ανανεωνόμαστε, διευρυνόμαστε, συνθέτουμε απόψεις και αντιλήψεις με στόχο όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Κανένας δεν μπορεί μόνος του και φυσικά ούτε ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος ξαφνικά ανακάλυψε ότι η κυρία Μέρκελ είναι ανοιχτόμυαλη και ο κύριος Σόιμπλε συνεννοήσιμος, ούτε ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος πιστεύει ότι αυτές καθ' αυτές οι εκλογές θα αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Χρειάζεται εθνική συνεννόηση και εθνική στρατηγική. Αυτός που καθορίζει τις εκλογές είναι ο Πρωθυπουργός. Σε περίπτωση που ευνηδιάσει, το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο για μια εκλογική αναμέτρηση. Είμαστε απολύτως έτοιμοι. Εδώ και πολύ καιρό έχουμε κάνει τις νομαρχιακές μας επιτροπές. Έχουμε διευρύνει τις συμμαχίες μας. Άνθρωποι κάθε μέρα μπαίνουν σε μια διαδικασία να βοηθήσουν την συμπαράταξη να μεγαλώσει και σε αυτό το δρόμο, όπως σας είπα και προηγουμένως, θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε, διότι καταλαβαίνουμε ότι η σύγχρονη προοδευτική πρόταση κεντροαριστεράς είναι μια πρόταση η οποία βοηθά τον Έλληνα πολίτη. Κάποτε το ΠΑΣΟΚ είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ήταν αυτό που καθόρισε όλη την πολιτική σκηνή. Σήμερα όμως υπάρχει το δίλημα. Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ πώς αντιδρά σε αυτό? Κοιτάξτε, αυτό είναι ψευτό δίλημα. Και φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις, τις οποίες ο καταλληλότερος πρωθυπουργός είναι ο κανένας. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ο Έλληνας πολίτης ψάχνει μια άλλη επιλογή και αυτή την επιλογή θέλουμε να δώσουμε εμείς. Σε αυτό το δρόμο είμαστε σταθεροί, καταθέτουμε προτάσεις καθημερινά και σε αυτό το δρόμο ζητάμε και από όλους να μας ακολουθήσουν. Όχι για να δημιουργήσουμε συνθήκες νέας εξουσίας, αλλά για να διαμορφώσουμε μια πρόταση που πραγματικά βοηθά τον Έλληνα πολίτη. Μπορούμε να αλλάξουμε τη μίζερη εικόνα την οποία έχει σήμερα η Ελλάδα με συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, συγκεκριμένες αλλαγές και φυσικά με άλλους συσχετισμούς ισχύως σήμερα στην κοινωνία και αύριο στη Βουλή. Είμαστε αισιόδοξοι ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές τα αποτελέσματα θα είναι πολύ διαφορετικά και η Δημοκρατική Συμπαράταξη θα είναι πολύ ενισχυμένη.